Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι με τον κύριο Σάβα Μιχαήλ για να κάνουμε μια κουβέντα για τον ποιητή τον Νίκο τον Καρούζο. Γιατί είχατε γνωριστεί και προσωπικά, έτσι δεν είναι, τον ξέρατε. Είμαστε φίλοι τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής σου. Ωραία. Θέλω να μου πείτε πότε γνωριστήκατε και κάτω από ποιες συνθήκες. Γνωριστήκαμε στα τέλη της δεκαετίας του 80, περίπου την περίοδο που περιστρόικα γινόταν στην Σοβιετική Ένωση, την Γκορμπατσόφ δηλαδή, όταν επισκέφθηκε το φεστιβάλ τροτσκισμού που κάναμε τότε στο Άρσος Παγκρατίου. Και τον έφερε μαζί με τη σύντροφισσα του, την Εύα Τιμπέη, ο σύντροφός μας και ποιητής Διονύσης Πλατανιάς. Εκεί τον πρωτογνώρισα. Και μετά συζητάγαμε και σπίτι του κτλ. Η πιο στενή σχέση υπήρξε από τη στιγμή που ο καρκίνος του και διαγνώστηκε και άρχισε η θεραπεία του καρκίνου. Και το τελευταίο χρόνο ιδιαίτερα της ζωής του βρισκόμασταν κάθε μέρα. Γιατί νοσηλεύτηκε, αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, γιατί έπειτα με τα θάνατον όλοι κάνουν τον ήρωα και το κράτος που τον πόλο. Ναι. Σχεδόν θα πέθανε στον δρόμο ο Νίκος. Ναι. Ήταν εντελώς άπορος. Έζησε σε όλη τη ζωή του μόνο για με την πίεση. Καταλαβαίνει, κανείς δεν μπορεί να ζει κανένα, γράφοντας εκείνος ποίηματα. Αν αφαιρέσει με μικρό διάστημα που είχε δουλέψει πάλι για την ποίηση στο τρίτο πρόγραμμα. Είτε διαβάζοντας την γυναίκα της Άκηθος του Σολομού, σε φαρμάσια με φοβερή εκπομπή. Μην ξέρω τώρα μετά από το Μαύρο στην Έρταν χάθηκαν αυτά. Μπορεί. Υπάρχει το αρχείο. Αλλά γενικά ήταν, έμενε σε ένα υπόγειο στην πλατεία Μαβίλη. Και με ελάχιστα λεφτά, πολύ, εξάλλου ήταν και ασκητικός ο ίδιος. Είχε αρνηθεί να πάρει την σύνταξη που του δίναν δευτέρας κατηγορίας, σαν υποτίθεται την ειδική σύνταξη. Δευτέρας γιατί? Από το κράτος, ας πούμε. Ναι, ήταν δευτέρας κατηγορίας, ας πούμε. Ναι, μα τίποτα, είναι απλώς της πλάκας. Ναι. Επιμελήνας Μπασκούρη, επί Πασόκ. Ναι, και εγώ. Γίνει, έτσι έχω διαβάσει. Δεν είχε, και αρνήθηκε, δεν την πήρε τίποτα. Και έτσι χρειαζόταν να οι φίλοι του, και ιδιαίτερα οι γιατροί φίλοι του, να μηχανευτούν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας για να μπορέσει, παρόλο που τότε δεν υπήρχε η κρίση σημερινή, να νοσηλευτεί. Ιδιαίτερα πρώτα απ' όλα το κλειδί έπαιξε ο Θάνος Κωνσταντινίδης, ο καθηγητής, ψυχίατρος και αγωνιστής, ο προστάτης όλων των καλλιτεχνών, τον χάσαμε τώρα το καλοκαίρι του, σε μεγάλη ηλικία. Πέθανε αντάρτης του Ελλάς, στο παρελθόν, γνωστός ψυχίατρος και γιατρός όλων των γνωστών καλλιτεχνών. Από τον είτε ζωγράφων, είτε ποιητών, είτε μουσικών, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Μαζί για τον Νίκο. Ο άλλος που βοήθησε πάρα πολύ ήταν ο Μανώλης Πρατεκάκης, ο ποιητής, που δούλευε τότε ψυχίατρος εδώ στον Ερυθρό και νοσηλεύτηκε εκεί για το πρώτο διάστημα. Τα πράγματα όταν στον Ερυθρό. Στον Ερυθρό Σταυρό. Ναι, ναι. Και λίγο όταν μπαίνουμε στην τελική φάση έτσι, του καρκίνου του, λίγο πιο πριν τις χημειοθεραπείες τις έκανε στο Ιπποκράτιο, στον Τίμιο Σταυρό. Και πηγαίναμε έπειτα από την πλατεία Μαβίλη και πίναμε ένα ουίσκι και τα λέγαμε, ας πούμε, για έναν καφέ. Αλλά όταν βάρινε, έγινε στον Ερυθρό και όταν παραβάρινε, είχαμε μπει στην τελική ευθεία, το 90 δηλαδή, χάρη στον Κωνσταντινίδη, νοσηλεύτηκε τιμήσανε και δωρεάν στο Υγεία. Πήγε και βρήκε τον τότε υπεύθυνο τον Χαραμή, που ήταν από τον Άπλιο και αυτός όπως στην Πατρίδα. Και έτσι τον βάλαν χωρίς να πληρώσει. Απάνω και εκεί πέθανε αργότερα. Λοιπόν, αλλά δεν είχε και έμαθε ότι το κράτος του έδωσε τελικά την τιμητική. Του το ανακοινώσαμε, όταν ήταν συνεντατική και με το λίγο πέθανε. Δεν πήρε φράγκο από αυτήν. Το μόνο που πρόσφερε έπειτα το κράτος ήταν η κυβέρνηση της δεξιάς, έτσι ο Μητσοτάκης, ήταν κηδεία δημοσίες δαπάνες στη Μητρόπολη. Πάλι καλά. Αυτή ήταν η... όπου και πήγαμε. Λοιπόν, ήταν χάρη την αλληλεγγύη των φίλων.
Λοιπόν, σε αυτό το διάστημα ήμασταν καθημερινά μαζί. Με τον Νίκο και συζητάγαμε τα πάντα γιατί έχει τεράστια παιδεία. Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ποιες ήταν οι συζητήσεις? Συζητήσεις ήταν επί βαθμίσεις δούπλα. Δηλαδή, είχες αποποίηση, λογοτεχνία, ντόπια και ξένη και διεθνή, φιλοσοφία, πολιτική, μέχρι αστεϊσμούς ή ό,τι άλλο θέλεις, ας πούμε, να φανταστείς και ανέκδοτα. Ακούς σε κάποια φάση θέλεσαν να μας πετάξουν έξω για η άρρωση από το θάλαμο, γιατί χορηγούσαν. Το υγεία. Όχι, εδώ, στον Ερυθρό Σταυρό. Ναι, ναι, εκεί στο υγεία δεν είχαν σταυρό, ήταν μονόκλινο και έτσι δεν υπήρχε περίπτωση. Πρόβλημα. Αλλά εδώ, γιατί χαχαχού χαχαχά γινόταν, δηλαδή ήταν απίθανο η στάση του, παρόλο που ήταν οδυνηρή. Αυτό ήθελα να πω, ότι ακόμα και σε αυτή την κατάσταση είχε διάθεση και κέφι. Ήταν, ναι, βέβαια, και ίσως και γι' αυτό πήγαμε καλά, έτσι. Ναι. Γιατί έτσι κι αλλιώς και εμένα με επισκέψει και ο καρκίνος, έτσι. Αλλά είναι γνωστό, είναι, αλλά η φιλοσοφία η δικιά μου ήταν και παραμένει, είχε ένα συμβασμό με το θάνατο. Βάρκιζα τέλος και σε αυτό. Και σε αυτό. Λοιπόν, οπότε συζητάγαμε με τον Νίκο, δηλαδή αυτή ήταν διαφορά. Και έπειτα, επειδή γεγονός, μετά όταν έφυγε από τη χημειοθεραπεία του Ερυθρού και στο σπίτι της Εύας έμενε, πριν πάμε στο Ιδία, έτσι, στην δεύτερη φάση, εκεί πέρα, ας πούμε, έμενε κάποιος από εμάς, από τους φίλους του, μαζί του. Και ποιητές και ποιητές και τέτοιο είδος συνήθως στο περιβάλλον, πέρα από την Εύα την ίδια, κάτι νυχτέρια. Και ως γνωστόν υπάρχει πολύ έτσι θανατοφιλία ποιητές και δεν το άντεχε. Κανά με καλαμπούρι, έτσι, καμιά φορά δεν έπρεπε στο βάρος απόντων εκείνη τη στιγμή, γιατί λέει, άσε, λέει, μου έμει όλο, εγώ έχω τον καρκίνο, ο άλλος και τον πεθαίνει. Εδώ με μένα γινότανε ό,τι θέλεις, από το κοροϊδεύα με τον Μητσοτάκη, είχε ενθουσιαστεί όταν είχε απορριφθεί πρόταση για να γίνει Ολυμπιακή στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Παφ, την πάτησε, λέει, τι ωραίο, και κάτι τέτοια. Και από εκεί και πέρα συζητάγαμε, δηλαδή δεν σταματάγαμε συζητάγαμε, έτσι. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, τώρα ακόμα περισσότερο καθώς ξέρω την εμπειρία του καρκίνου, πώς άντεχε η τρομακτική εντοχή του. Για να διαλύσω επίσης και έναν άλλο μύθο που υπάρχει, του αλκοολικού. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί τον είχαν τον Καρούζο για μποέμ, περιθώριο. Ο Νίκος ήταν ο πιο γενναιόδωρος άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ. Γινόταν πολύ εύκολα φίλος με όλους. Είχε τους θυμούς του και τις κρίξεις της οργής. Αλλά υπάρχει αυτή η θεμελιακή διαφορά που η γυναίκα μου κατά μάτσα δεν ξέρει τι λέγουμε, αλλά μην είχε μάθει. Ότι είναι άλλο πότης και άλλο αλκοολικός. Σωστό. Πολύ σωστό. Δηλαδή ποτέ στη ζωή μου, εγώ τουλάχιστον στους 2 χρόνια, έτσι, γιατί όλοι γίνονται πια ότι τον ξέραμε 500 χρόνια. Στα χρόνια, στο μικρό χρονικό διάστημα πρώτου θανάτου ουσιαστικά. Που με τον Νίκο, ποτέ δεν το μεθυσμένο. Ποτέ δεν τον είδα, είχε ένα ποτήρι δίπλα και άλλο μια κουβέντα και άντε να βάλει κι άλλο ένα, ας πούμε, και έπινε, ας πούμε, αλλά είχε το ποτήρι μπροστά και στην χημειοθεραπεία στη διάρκεια. Αλλά δεν είχε, αυτά είναι παραμύθια, έτσι, ο αίμα, ο περίεργος, ήταν ένας πάμφτωχος αριστοκράτης του πνεύματος. Δηλαδή ήταν κάτι, δεν πάτε ευγενικός, πάτε τέτοια, ποτέ δεν έγινε χειδολογούς ή κάτι τέτοια, ήταν περίεργος. Και από αυτή την άποψη. Βέβαια είχε τις δυσκολίες του και την πλήρωνε η τέτοια, η Εύα πολλές φορές, ας πούμε, αλλά με μένα δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Και ας πούμε, βγήκε το 90 του Λαζάρου, τον Βαΐων, ας πούμε, από το νοσοκομείο, ήρθε όπως είμαι κοντά εγώ στον Ερυθρό, ήρθαμε εδώ, ξέρω λίγο πριν από το μεσημέρι, και πιάσαμε την κουβέντα από τότε μέχρι το πρωί, κύριο στις 4, από εγώ εξαντλημένος και τότε ήμουν 25 χρόνια νεότερος, αυτός με την Έμα πήγαν έπαιγε για πατσά στην κάτω στην αγορά. Ήταν δηλαδή μια χαρά, φοβερή ενέργεια. Ναι, ήταν το τελευταίο βέβαια Πάσχα της ζωής μου. Μετά το Μάιο είχε βαρύνει αρκετά, τον τέλος Ιουνίου, τέλος Μαΐου. Κάναμε στο τότε θέατρο Διπλούς Έρωση, την Παπαδιαμαντοπούλου, μια βραδιά για να χαρεί, οι φίλοι του οργανωμένοι,
με κέντρο την νεολιθική νυχτωδία στο Συγκροστάνδη. Αυτά το συζητήσουμε μετά το... Όπου διάβασε το ποίημα, το ποίημα που διάβασε ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, την ανάλυση, την λογοτεχνική περισσότερο, την έκανε ο Μακαρίτης, τον Ανδρέας Μπελεζίνης, που έχει γράψει και την νεολιθική νυχτωδία του Συγκροστάνδη, ένα βουλιαράκι. Καλό, πολύ καλό μάλιστα. Και την ιστορικο-πολιτικο-φιλοσοφική του Ποτάνηση για την Κωνσταντή την έκανα εγώ. Το οποίο ήταν μεγάλο γιατί ζούμε το 90, έτσι είναι η περίοδος του 89-91 που καταραίνουν όλα δίπλα. Ιστορική. Και δεν ήταν μονάχα τα ΚΚΚΑ ή τα λοιπά που διασπούνται και τα ρέστα, αλλά συμπαρασύρονται όλα τα ρεύματα και οργανώσεις με αναφορά στον χρόνο 17. Και είναι η περίοδος που και εμείς σαν έκτοτε, να πούμε, πανεξετάσουμε τα πάντα μας για παρατραυματικό σχίσμα. Και οπότε όταν κοιτάξαμε την Κωνσταντή μαζί και εγώ, ας πούμε, που θα μίλαγα, ήταν πολύ σημαντικό. Δεν πήγαμε ούτε με τις προκαταλήψεις, ούτε ξέρω εγώ ότι ήταν καλό, ούτε ότι ήταν κακό. Κοίταξα, διάβασα τα πάντα ότι υπήρχε διαθέσιμο και από αναρχικές και από μαρξιστικές και από πηγές και τα ρέστα και από το πράγμα. Και αυτή ήταν η ομιλία μου. Γιατί ξέρω και η προμετωπίδα ήταν η φράση του Αριστοτέλη, από την ποιητική. Ότι είναι από τη μια είναι τα γεγονότα και τα γεγονότα όπως θα μπορούσαν να γίνουν σύμφωνα με την τέχνη και την ποιήση. Σωστό. Γιατί η Κωνσταντή είναι, μπορούμε να μιλήσουμε παρακάτω. Αυτό ήταν το τελευταίο, ο ίδιος δεν είχε έρθει. Μετά πήγαν οι φίλοι του, όχι εγώ, οι άλλοι, να τον βρουν σπίτι. Και μετά μπαίνουμε στην τελική ευθεία, το καλοκαίρι του 90, και στο Υγεία πλέον, το όπου γράφει μια σειρά ποίηματα που θα βγουν στην τελευταία του συλλογή. Και όπου περιέχονται τα άπαντά του και το πρώτο τελευταίο ολοκληρωμένο ποίημα το αφιερώνει στο Θάνο Κωνσταντινίδη. Το τελευταίο τελευταίο, αλλά η μητελές. Θα φέρω σε εσάς νομίζω. Για λάμψη που δεν έχει τέλος, που είναι ένα ποίημα για το λέω τα τρόπο. Θα σας ρωτήσω γι' αυτό. Και μετά πεθαίνει βέβαια στο Σεπτέμβριο. Γίνεται η δημόσια κυρία και η ταφή του στον Νάπολιο που ευκαιρία δεν ήθελε και να ταφεί εκεί. Δεν ήθελε. Τώρα είχε πολύ αντιφατικές, υπάρχουν φαίνονται και στα ποίηματά του για τον Νάπολιο. Δηλαδή υπάρχει από τη μία το θανάσιμο Νάπολιο, όπως το λέει, ο τίτλος ενός ποίηματός του, όπου είναι δεμένο με την πρώτη φάση της ζωής του, όταν ήταν νεαρός εκεί και μπήκε στην Επόλ και πώς τον χώσαν φυλακή. Και στο ποίημα αυτό λέει τα ονόματα όλων των συντρόφων του και φίλων του προσωπικών νεαρής ηλικίας που εξελέστηκαν από τους Ναζί. Αυτό ήταν το θανάσιμο ανάπλημα. Από εκεί και πέρα ήταν... έχει γράψει κι άλλα. Που έχει το τίτλο στο «Ανάπλη πάντα χαίρομαι», όπου θυμάται την παιδική του ηλικία, και τη μάνα του ιδιαίτερα και το Πάσχα. Και αυτό ήταν η μεγάλη γιορτή. Γιατί αυτό που έχω πει και αλλού και άλλοτε, ένα χαρακτηριστικό με τον Νίκο για να το καταλάβει κανένας, είναι αυτή η διασταύρωση δύο παραδόσεων που έχουν σημαδέψει πολύ την Ελλάδα, έτσι, τον ελληνικό σχηματισμό. Από τη μεριά της μητέρας του, η οποία πάντοτε ξεχνούσε, και έλεγε πάντα ότι ο ίδιος ήταν ένα νήπιο βρέφος στην αγκαλιά της μητέρας. Μα υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ, συγγνώμη σας διακόπτω, που είναι και ο ίδιος ο Καρούζος μέσα και είναι δίπλα με τη μάνα του, μιλάει η μητέρα του και όντως φαίνεται αυτός ο άνθρωπος που είχε περάσει όλα αυτά, που είχε γράψει όλα αυτά, που ήταν έτσι όπως ήταν και ήταν σαν μικρό παιδάκι. Δηλαδή την κοιτούσε και καθόταν έτσι ήσυχος, ας πούμε. Όχι. Σε μεγάλη ηλικία. Αυτό ίσως ήταν και κάτι που μας έφερε πολύ κοντά τον Νίκο και πέρα. Γιατί του έλεγα, ξέρω ότι σε κάποιο σύγχρονο που ξακούσε αυτό τη Εκκλησία τη Ορθόδοξη, τον Σάβα, τον Άγιο Σάβα, τον λέγανε Πεδαριογέρον. Έχετε πει ότι ήταν Πεδαριογέρον, ναι, 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 και ήταν ο Καρούζος. Και εγώ τώρα πλέον, και όχι με την έννοια του παιδιαρίσματος, αλλά αν χάσει την παιδικότητά σου, παρόλο που είναι η πρώιμη φάση της ζωής του ανθρώπου, χάνεις τον ορίζοντα και τα πρωτεία της ζωής απέναντι στο θάνατο. Και από αυτήν την άποψη είναι η άλλη πλευρά του
Αναπλίου που η αντίθετη από το Θανάσιμο Ανάπλιο. Οι δύο παραδόσεις που το σημάδεψαν και πολύ αντιθετικές αλλά και διασταυρούμενες ήταν από τη μία από τη μεριά της μητέρας του, η Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκευτική Παράδοση, mm-hmm. με την οικογένειά τους και κληρικούς, αν δεν κάνω λάθος και έναν δεσπότη κάτι τέτοιο, και από τη μεριά του πατέρα του η Κομμουνιστική Παράδοση. Ο πατέρας του ήταν για ο κλασικός κομμουνιστής δάσκαλος, ο προπολεμικός, γιατί και αυτοί που μπήκαν στο κίνημα τον καιρό της κατοχής του στο ΕΑΜΕ ΛΑΣ είχαν ένα πάντα σεβασμό και δέος όσους ήταν στις δεκαετίες προηγούμενες μπει στο κομμουνιστικό κίνημα ή και στο κομμουνιστικό κόμμα, όπως ήταν ο πατέρας του. Και οι δύο παραδόσεις αυτές τον συνέδεσαν και τον σημάδεψαν και την πίεση του. Έτσι, πολύ, την πίεση του πάρα πολύ. Νομίζω εγώ δηλαδή. Ναι, όχι, είναι σίγουρα, γιατί και ο ίδιος μου το άπειρα συζητήσαμε για αυτό το θέμα. Και τι σας έλεγε, πώς το λέτε. Λοιπόν, ναι, όχι, θα μπορούσα να πει σαν τον Λουίς Μπουνιουέλ και αυτός, δόξα σου ο Θεός, είμαι άθεος. Λοιπόν, αυτό είναι ο Νίκος. Αλλά ακόμα και πριν πεθάνει σε αυτά τα σπαράγματα που έχουν στην τελευταία συλλογή και στο τέλος του πρώτου, του δεύτερου χρόνου που αναπάνω, μιλάει για τα εσπέρια της Ορθοδοξίας. Έτσι, mm-hmm. Η παράδοση αυτή έχει περάσει. Ήταν, είπαμε, επονήτης, ακολούθησε την παράδοση αυτή, συνελήφθη, είχε τη Μακρόνισο, είχε τα βασανιστήρια στη Μακρόνισο, πήγε, τον πήγαν στο 401 με βαρύ πρόβλημα, από όπου κατάφερε τελικά, άναφε ένα ψυχικό πρόβλημα και τίποτα, και βγήκε από εκεί και δεν ξαναγύρισε στο Μακρονήσι. Εκεί περνάει μια μεγάλη κρίση που αποτυπώνεται και σε ένα από τα ποίηματά του, 53. Μια στροφή στην Ορθόδοξία, στον Χριστιανισμό. Αλλά με ένα, θα έλεγα, ετερόδοξο τρόπο στροφή στην Ορθόδοξία και έτσι ίσως πιο ορθόδοξο. Αλλά εκεί είχε την παρέα, ήταν η όλη παρέα γύρω από το Φώτη τον Κότογλου. Να μην ξεχνάμε, γιατί εκείνο εκεί που νομίζουν ορισμένοι ότι ο Κότογλου είναι η ενσάρκωση της απολυθωμένης συντηρητικής θρησκευτικής μονομανίας και του ακραίου βυζαντινισμού. Ο Κότογλου είναι εκείνος που έφερε τον μοντερνισμό στη δεκαετία του 20, ας πούμε, ή αργότερα, δηλαδή ο εικαστικός ο Γιώργος Χατζημιχαλάς έχει μιλήσει πολύ πάνω στο αυτό το θέμα και είχε γνωρίσει τα πάντα, όλα τα μοντέρνα ρεύματα και ήταν μια άλλου διστροφή που γίνεται στη δεκαετία του 30 από τη μεριά του Κότογλου που έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει με αυτές τις ελληνολατρίες, τις αντιδραστικές που μεταξά έχεις. Ναι. Αλλά αν θέλεις με την έννοια που στη Ρωσία στα τέλη του 19ου αιώνα υπήρχε ο ναρωτινικισμός, μια στροφή στο λαό και στις παραδόσεις του. Λοιπόν, εκεί στα αρχές της δεκαετίας του 50 μαζεύονται στο σπίτι του Κότογλου, μου φτιάχνει μια μεγάλη μακαρονάδα η κυρία Κότογλου, και μαζεύονται όλοι διάφοροι γύρω από τον Κυρφώτη, ανάμεσα στους οποίους ένας που από τον Νίκο τον έμαθα για πρώτη φορά, μια μεγάλη και δικό ξεχασμένη φυσιογνωμία, Εβραίος, ο Τζούλιος Καΐμι, ο οποίος ήταν και αυτός ένας πολύ σημαντικός και εικαστικός και η σκέψη του κτλ. Πέθανε από την πείνα σε ένα παγκάκι έτσι. Ωραία. Λοιπόν, αλλά από τον Νίκο τον έμαθα και έτσι έχω γράψει για αυτόν τον αγώνα. Λοιπόν, εκεί μαζευόντουσαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έπαψε έναν κομμουνιστή. Ίσα-ίσα ο Γιάννης, που είναι μια περσόνα δικιά του, το προσωπείο του, σε ποίηματά του, ήδη από τα πρώτα, ο Γιάννης μέσα στο αέρα, αυτό ήταν και ένα από τα παράδοξα της ζωής ή αυτό που θα λέγανε οι υπερρεαλιστές, το Azar Objective, το αντικειμενικά τυχαίο με μένα, είναι το πρώτο ποίημα που έχω διαβάσει πιτσιρικά σε ελεύθερο στίχο, είναι ο Γιάννης μέσα στο αέρα του Νίκου Καρούζου, δημοσιευμένο στο περιοδικό Αθηναϊκά Γράμματα του Δημήτρη Βαρουτσία. Λοιπόν, ήταν το πρώτο που έχω διαβάσει μοντέρνο ποίημα. Δεν είχα ξαναδιαβάσει τίποτα, ούτε σε φαίνεται, ούτε τίποτα. Αυτό είναι το πρώτο ποίημα που διαβάζω και στο τέλο τη ζωή του και φίλο μου το παιδί. Ο Γιάννη, μέσα στο ΕΑΡ που δεν είναι άλλο από τον Νίκο Καρούζο, είναι ακτίμων πάντα. Και δεν έχω δει άνθρωπο στη ζωή μου, όχι ποιητή, άνθρωπο στη ζωή μου, που να μισούσε τόσο την ατομική ιδιοκτησία ω το κακό. Όπως τον Νίκο Καρούζο. Δεν ήθελε τίποτα. Όχι απλά την ισοκτιμοσύνη ή την κοινοκτιμοσύνη. Ήθελε την ακτιμοσύνη. Mm-hmm. Γι' αυτό, αυτό ήταν το κοινωνικό και αν θέλεις το υπαρξιακό του ιδεώδες.
πάντα και στο οποίο έμεινε πιστός ακόμα στην καθημερινή του ζωή, σε αυτό το υπόγειο δεν κρατούσε καν βιβλία. Δεν έχω δει πιο μορφωμένο άνθρωπο και πιο διαβαστερό και να έχει τόσο λίγα βιβλία μέσα, γιατί τα πέταγε ή τα δόζησε. Δεν ήθελε τίποτα. Ήταν σαν κελί μοναχού. Mm-hmm. Το αυτό δωμάτιο. Μπορεί να ήταν και μια επιρροή, ας πούμε, την Ορθόδοξη παράδοση. Δεν αποκλείεται. Το θέμα της ακτιμοσύνης γι' αυτό να. Ήταν πραγματικά ο Ιωάννης ο Ακτίμων, ήταν ο Νικόλαος ο Ακτίμων, ήταν όπως εγώ γράψα ένα δοκίμιο. Θεωρούσε ότι είναι το κακό και εκεί πέρα συνέπειπτο ο κομμουνισμός του μαζί με την θρησκευτική του παράδοση από τη μεριά του, ένας αρχαίου χριστιανισμού που εξάλλου εμφανίζεται και στην Κρουσταντή, έτσι. Σωστό. Από τις πράξεις των Αποστόλων που αναφέρει αυτό, όλα ήταν κοινά, τα είχαν όλα κοινά. Μα νομίζω ότι ο Καρούζος είχε και στην ποιησή του, από όσα έχω διαβάσει δηλαδή. Είχε σε κάποια ποίηματα ή σου άφηνε μια ιδέα στο τέλος ότι σαν να άκουγες, ας πούμε, λόγια από το Ευαγγέλιο. Είχε μια τέτοια γραφή. Α, ήταν έξω. Φοβερή. Το Ευαγγέλιο το ήξερε, όπως και όλη την, ιδιαίτερα την Βυζαντινή Ορθόδοξη παράδοση, δηλαδή ήξερε τους ψαλμούς, ήξερε ότι τα πάντα. Αλλά το Ευαγγέλιο το ήξερε και όλη την Βίβλο. Εγώ νομίζω ότι φαίνεται στη γραφή του αυτό σε κάποιες φάσεις. Ναι, σίγουρα. Αυτό σίγουρα ιδιαίτερα στην πρώτη φάση, στο πρώτο τόμο, αλλά ακόμα και στο τέλος. Δηλαδή, ένα ποίημα του 68 είναι, για το οποίο με αυτό θέλω να ασχοληθώ σε αυτό, στην εκδήλωση που θα γίνει για τα 25χρονα του θανάτου του, είναι ο Ιησούς Αντιειδήπους, όπως τον λέει. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Δεν πρέπει, γιατί εκείνη την εποχή, το 68 βγαίνει, αργότερα βγαίνει την τελεσμα, έτσι το 68 το Αντιειδήπους. Δεν πρέπει να το ξέρει, είναι μια πιο βαθιά αντίληψη, γιατί η φιγούρα του Ιδίποδα υπάρχει σε αρκετά ποίηματά του. Ακόμα και σε ορισμένα που τώρα που είναι εκτός από το καθαυτό κόρπους και που ξαναδημοσιεύονται, με το ποίημα που έδωσε και το δήλωσε να δημοσιεύσει το μη δημοσιευμένο προηγούμενο, το Ιδίπους τυραννούμενος. Λοιπόν, είναι οι δύο πόλια μου, μια ο Ιδίπους, η Οκάστη και ό,τι άλλο θέλεις, και από την άλλη ο Ιησούς ως Αντιειδήπους. Και είναι ένα ποίημα που ξανά έρχεται η ανάμνηση του Πάσχα. Έχει παίξει και σημαντικό ρόλο στη ζωή του αυτό. Ξανά αυτό που στο Πάσχα πέσω ανάπλη πάντα χαίρεται, που είναι πάλι το αναστάσιμο, δηλαδή είναι, σε αυτό είναι το κοινό που έχει και με τον Διονύσιο Σολωμό, που ήταν από τους αγαπημένους του, έτσι. Το θέμα ότι αυτοί είναι αναστάσιμοι ποιητές. Ναι, έχετε γράψει και κάτι για το... Ναι. Έχετε κάνει μια... Εν είδη συγκρίσεως, ας πούμε, μεταξύ τους. Ναι. Και μια που το αναφέρετε, θέλετε να μου πείτε λίγο γι' αυτό, δηλαδή, τι βλέπετε? Έχει, παρόλο που ξέρω εγώ τα Χριστούγεννα, για τον Καρούζο είναι το σπήλαιο. Και το σπήλαιο μπορεί να είναι όλη η ιστορία, έτσι, του ανθρώπου. Γιατί εκεί υπάρχουν σταλαχτίτες και σταλαγμίτες. Μια κίνηση από τα πάνω προς τα κάτω, και μια κίνηση στην οποία ο ίδιος μέσα στον εαυτό του ότι είναι ένας σταλαγμίτης. Ο απελπισμένος προσπαθεί να ενωθεί με τον σταλαχτήτη που έρχεται από τα πάνω και δεν τα καταφέρνει. Σταλαχτήτες, σταλαγμίτες είναι σπήλαιο, δεν είναι υφάρνη, έτσι, είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι που έχει όλη μια παγερότητα, έτσι, και κάτι το κρύφιο και κάτι το... Όχι απλά προϊστορικό, έτσι, αρχαίγωνα προϊστορικό, έτσι, πασχαλιστικό. Και ενώ το Πάσχα είναι αυτό που θα πει ακόμα και στο τέλος, αυτά τα παράγματα πριν πεθάνει, που λέει για την φλόρα και τη φάουνα, δηλαδή για την χλωρίδα και την πανίδα. Η φλόρα, η χλωρίδα είναι η ανάσταση μέσα στα αέρα, όπως λέει. Ενώ η φάουνα, η πανίδα, τα ζώα, είναι η επανάσταση μέσα στα αέρα. Βλέπει κανένας ξανά. Και το ΕΑ, η εποχή της Ανάστασης, έτσι, και το δίπολο Ανάσταση-Επανάσταση, έτσι, είναι φοβερά ένα βασικό του μοτίβο. Γιατί στον ίδιο τον, και στην πίεσή του και στο στοχασμό του και στην προβληματική του και στα βάσανά του, που έχει διαρκώς, υπάρχει μια σύγκρουση του θανάτου και της ζωής. Ας πούμε, ο Ιδίπους, ο τυραννούμενος, το ποίημά του τελειώνει ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην ευτυχία. Σαν Αντιειδήποδα μπαίνουν άλλα πράγματα, παρόλο που δεν είναι χαζοχαρούμενο ποίημα, όλα ωραία και καλά, έχει μια πικρία
μεγάλη, ότι έχουν χαθεί αυτές, αυτή και μια νοσταλγία έτσι, για την παιδική πρώτη εμπειρία του Πάσχα mm-hmm. που κρατούσαν τον Πασχαλινό Αμνό 5 μέρες, τώρα δεν υπάρχουν πλέον αυτά, mm-hmm. το ξέρει, αλλά υπάρχει ακόμα το, η μορφή του αντιειδίποδα, έτσι, που είναι μια πέραν του ειδίποδα μορφή ο Μεσσίας. Mm-hmm. Είτε για το αν πιστεύω ότι είναι ανόητο το ερώτημα, είναι πιστός και άθεος. Mm-hmm. Με την έννοια, ας τον ρωτήσουμε εκεί που βρίσκεται, τι το περάει. Εντάξει, από μια τυπική άποψη ήταν άθεος έτσι ο Νίκος. Αλλά δεν έχω δει πιο από την άλλη μεριά που τα ξέρει από τα μέσα αυτά τα πράγματα, όχι απλώς τα ξέρει, τα ζει, τι γίνεται με αυτά τα πράγματα. Και ταυτόχρονα, παρόλο που είναι δεμένος με την ιστορική παράδοση, ένα πράγμα που επιχειρεί είχε σημασία και στην προσωπική φιλία, ήταν ο πιο εχθρικός άνθρωπος στον αντισημιτισμό που έχω συναντήσει. Μισούσε τον αντισημιτισμό. Σε σημείο που σε ένα σημείο είχαμε και μια πολιτική διαφοροποίηση, έτσι. Εγώ, παρόλο που είμαι Εβραίος, κάνω κριτική στο Ισραήλ, ενώ αυτός θα βάζει τον Μπεγκουριόνα, δηλαδή, Νίκο τώρα. Αλλά ήταν, πιστεύω, και σε αντίδραση στον ιδιαίτερα θάλλοντα στην Ελλάδα αντισημιτισμό και την νεοφοβία, ας πούμε, και του την έδινε αυτό το πράγμα. Και ήξερε την Εβραϊκή παράδοση, δηλαδή, όλα αυτά τα ήξερε, τα συζητάναμε. Δεν είχε. Τα μισούσε αυτό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να δει κανένας. Εντάξει, είναι γνωστό ότι ο ίδιος κάνει μια επιλογή και πολλές από τις πρώτες συλλογές αποδέχεται. Κάνει ο ίδιος μια επιλογή των πρώτων, από το 53 μέχρι το 60, που θα βγει στην πρώτη του συνολική συλλογή. Και έχει την Ελαφό των Άστρων και τα Ρέστα, τον Υπνόσαπο. Και γίνεται μια στροφή πολύ αργότερα στην ποιησή του, η οποία κανένας δεν μπορεί να δει αυτές τις στροφές, απλώς μια γραμμική εξέλιξη, ξέρω εγώ, βιωμάτων ή εμπειριών ή μια σωρήμαση σαν ένα κρασί, ξέρω εγώ, η ποιησή. Δεν ήταν έτσι. Το βασικό που για μένα υπήρχε και διαφέρει από πολλούς άλλους στην Ελλάδα, ακόμα και που υποτίθεται αριστερούς ποιητές, είναι αυτή η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο υπαρξιακό και στο ιστορικό. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό, το κατάφερε αυτό τελικά. Το κατάφερε. Ναι. Ακόμα και στα πιο υπαρξιακά ποίηματά του, η οδύνη της ανθρωπότητας υπήρχε μες στην ιστορία. Mm. Και αν θες και η αγωνία του, τι θα γίνει με το κομμουνιστικό όραμα. Mm. Ήταν αντισταλινικός, έτσι, πολύ νωρίς. Αλλά, ναι. Πολύ πριν δηλώσει αναρχοκομμουνιστής. Που δήλωσε ο ναι. Λοιπόν, και στη συνέντευξή του που είχε δώσει τον Διόνυση στην Εκκλησία και αλλού. Και αναρχικός υπήρχε. Αλλά εκεί πέρα είναι. Γιατί είχε και γνώση των κειμένων, έτσι. Δεν ήταν. Βλέπει ιδιαίτερα στην νέα γενιά, και αυτό δεν είναι μορφή ούτε κριτική. Από μια άποψη, η νέα γενιά στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στο 2008, στην εξέγερση του Δεκέμβρη. Το βλέπεις, στρέφεται στην αναρχία, γιατί έχει συγχαθεί και δικαιολογημένα όλες τις γραφειοκροτικοποιημένες οργανώσεις της λεγόμενης αριστεράς, ας πούμε, είτε καθεστωτικής, είτε αντικαθεστωτικής, είτε μέσα στη Βουλή ή έξω από τη Βουλή. Δεν έχει τα διάβολα από αυτό το πράγμα και καλά κάνει. Δεν είναι ότι έχει διαβάσει τον Μπακούνι, τον Κροπότκιν και τους συγκρίνει με τον Μάρξ, έτσι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Ο Νίκος Καρούζος που έχει διαβάσει και τον Μάρξ και τον Λένιν και τον Τρότσκι και τον Κροπότκιν και τον Μπακούνιν και τον Στίρνερ και όλες και, και τον Προυντόν, τον οποίο τον πήγαινε, είχε, μίλαγε με τα λόγου γνώσεως, ας πούμε, στο. Γιατί όταν η κατάφαση του προς τον αναρχισμό ήταν πλήρης, γιατί ήξερε τι έλεγε. Ήξερε τι έλεγε, δεν δεν έλεγε. Και, αλλά, και είναι χαρακτηριστικό. Όταν μιλήσουμε για την Κωνσταντή, δεν θα το θέλει τώρα. Αλλά α πούμε, εγώ τώρα έχω υπόψη μου ένα βήμα για το Max Stirner. Που έχει. Και με το Stirner, που είναι εκεί πάλι το θέμα του ατόμου, έτσι, του individual, α πούμε, του αναρχικού individualισμού εκεί πέρα. Το βλέπει. Ίσα ίσα εκεί πέρα το θέμα του ατόμου και τη ατομική ύπαρξη. Να φτάνει στο όριο που τέμνεται με το ζήτημα της ιστορίας και αυτό που ονομάζεται, το οποίο αυτό το χρησιμοποιεί,
μια καθόλου νόμιμη απόψη με την ελληνική γλώσσα, αλλά πιθανόταν νεολογισμός του Καρούζου, τον όρο που πάει πέρα από την ουτοπία και χρησιμοποιεί τον όρο ότι μυποτοπία ή τα ωμέγα κτλ. Που το μήπω στα αρχαία ελληνικά είναι αυτό που δεν υπάρχει ακόμα, έτσι. Το όχι ακόμα. Εδώ τον φέρνει κοντά στον Ernst Bloch, έτσι. Και μιλάει όχι απλά για ουτοπία, για αυτό που δεν υπάρχει. Εντάξει, ο Bloch είναι κάτι που θα υπάρξει, έτσι. Αλλά μιλάει για αυτό που δεν υπάρχει ακόμα. Και από αυτή την άποψη είναι ελευθεριακός. Από κάθε άποψη ο Νίκος. Και ήταν και μετά και πολύ νωρίς. Θα έλεγα, ας πούμε, ακόμα και στη δεκαετία του 50 ή και στη χριστιανική του λεγόμενη φάση, όποια περίοδο, δεν υπάρχουν τέτοιες περίοδες. Ο Καρούζος είναι ένας, έτσι δεν είναι, όπως όλοι μας. Να τον κόψουμε σαν το χασάπι, ας πούμε, σε περιόδους και σε επιρροές. Σίγουρα είχε καμπές, όπως η καμπές έχει ιστορία, έχει ρήξεις, έχει πισωγυρίσματα, έχει άλματα, αυτά υπάρχουν. Είναι μια κινούμενη αντίφαση ο Καρούζος, όπως όλοι. Ο Καρούζος περισσότερο από όλα, γιατί είχε συνείδηση ότι είναι μια κινούμενη αντίθεση. Ο Καρούζος, στον Καρούζο φαίνεται πάρα πολύ. Φαίνεται πάρα πολύ αυτή η πράγμα. Λοιπόν, γι' αυτό και βλέπεις το καταξοχήν, ας πούμε, φιλοαναρχικό ή αναρχική αναφορά ποίημά του, στη σύνθεση είναι ολιστική νυχτωδία στην Κροστάνη, πώς χειρίζεται και τον Λένιν και τον Τρότσκι και τους Μπολσεβίκους. Δεν είναι κλασικά, ας πούμε, αναρχική στάση, ας πούμε. Και μάλιστα για το εμβληματικό θέμα της Κροστάνης. Ναι, είναι εμβληματικό. Είναι κάτι άλλο, ας πούμε. Και πιστεύω ότι δεν είναι απλά η Κροστάνη του 1921 για τον Καρούζο. Νομίζω σου είπα και πριν ότι το ποίημα αυτό το έγραψε και το σκίσε. Όχι, δεν μου το είπατε αυτό. Α, το έλεγες άλλο. Ναι, το σκίσε. Γιατί αυτό ήταν, ναι, όταν έγραψε αυτή τη σύνθεση, πιθανόν είναι το καλύτερο του ποίημα, το σκίσε. Κομματάκι, κομματάκι. Όχι, ήταν φοβερά ψηλός και με τον εαυτό του, έτσι. Δεν είναι άντε μπουρ μπαρ και μερικοί παθαίνουν βιβλιοδιάρια και βγαίνουν το ένα με το άλλο. Δεν έχει. Ο Καρούζος, όπως ήταν αυστηρός και με τους άλλους, και πολύ αυστηρός πολλές φορές, ήταν αυστηρός και με τον εαυτό του. Βέβαια, ήταν, θυμάμαι, ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή τη συζήτηση. Δεν θα πω τον ονόματα των άλλων που είναι και ζώντες. Ποιητές ήταν δύο άλλοι. Ποιητές, ο Νίκος και εγώ, στην πλατεία Μαβίλη. Μετά από μια χημειοθεραπεία του Νίκου. Δεν λέγαμε, σημεράκι. Και και αρχίζει μια συζήτηση περί Ανδρέα Πυρίκου. Ο Νίκος και τον γνώριζε και ήταν φίλος του πολύ μεγαλύτερου του Ανδρέα Πυρίκου και τον θαύμαζε πάρα πολύ. Του είχε διαβάσει κομμάτια από το Μεγάλο Ανατολικό, γι' αυτό και με πρότρεψε μόλις βγει πάντο και θα το απαγορέψουν. Μου έλεγε απίθανες ιστορίες με τον Ανδρέα Πυρίκο. Χριστούγεννα έχει γεννηθεί ο Λεωνίδας, ο μικρός γιος του, ο μοναδικός γιος του Νίκου, του Ανδρέα Πυρίκου. Και ήταν Χριστούγεννα, ήταν στο Βραζίλια που ήταν το στέκι των ποιητών εκείνη την εποχή. Και λέει με συνοδεύεται, γιατί πάντα μιλάει στον πληθυντικό Πυρίκο, να πάμε στην Κανάρη που ήταν ένα παιχνιδάτικο που λέγανε παιχνίδια, να πάρει κάτι για τον μικρό Λεωνίδα του. Και ήταν παραμονή Χριστουγέννων. Όλοι όσοι έχουν ξεχάσει να αγοράσουν δώρα, τότε είναι πίκτρα μέσα στο μαγαζί. Γυναίκες, μανάδες, απατεράδες, τα πάντα, πιτσιρικάδες και τα ρέστα. Ο Ανδρέας Πυρίκος, αυτή είναι η αφήγηση του Νίκου Καρούζου, βρίσκει ένα τηλεκατευθυνόμενο αεροπλανάκι που ήταν από τα καινούργια παιχνίδια εκείνης εποχής. Το παίρνει και αρχίζει να το παίζει ο ίδιος μέσα. Μέσα στο γεμάτο μαγαζί να τρέχει το αεροπλάνο εκεί και όλοι τρέμονται. Με στην όλη υπόθεση. Αλλά ήταν πολύ στενός, εξάλλου και σε μια από τις εκδοχές των Μπεάτων, το ποίημα που έχει όλους τους Αγίους του Γερτώνα, της μη συμμορφώσεως τους Αγίους, που βάζει και τον Ουλιάνοφ Λένιν εκεί και τον Μπακούνιν, ανάμεσα στους άλλους ο Ανδρέας Πυρίκος, σε μια εκδοχή βάζει και τον Νίκο Καρούζο, έτσι. Έχει δημοσιευτεί και αυτή η εκδοχή από τον Λεωνίδα Πυρίκο και ένας από τους μνημονευόμενους και μάλιστα από τους νεότερους, γιατί δεν έχει πολλούς άλλους νεότερους εκεί πέρα, οι άλλοι είναι κλασικοί, ο Σολωμός, ο Καρδάκης και τα λοιπά, ο Καβάφης και ήταν ο Καριωτάκης. Αλλά λοιπόν, υπήρχε μια πολύ στενή σχέση με τον Ανδρέα Πυρίκο. Βρισκόμαστε μετά από τη χημειοθεραπεία στην κουβέντα.
εγώ και ο Νίκος Καρούζος υπερασπιζόμαστε τον Ανδρέα Μπερικό. Οι άλλοι φίλοι και καλλιποιητές είναι αντίθετοι. Ο Νίκος να βέβαια, τελικά όμως είπε ένα επιχείρημα που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και αν θες, το χαρακτήρισε τον Νίκο Καρούζο. Έλεγε, ποια είναι η μεγάλη διαφορά, λέει, ανάμεσα σε ένα ποιητή και σε ένα πολιτικό. Πέρα εδώ το πολιτικό με την τρέχουσα. Πολιτικάντη, ακριβώς. Και λέει, ένας πολιτικός, και ο βουλευτική ζωή μα, μπορεί να κάνει χίλια δύο καλά πράγματα. Σώζει τη ζωή υπέρ του λαού. Να περάσει, να κάνει. Μια ιδέα να κάνει. Μια προδοσία, μια κολοτούμπα θα λέγαμε σήμερα. Ναι. Κάτι. Όλα σβήνονται. Δεν πάνε να έχει κάνει Παναγιά στα μάτια. Σωστό. Τα παραδείγματα υπάρχουν άπειρα γύρω από αυτό το θέμα. Ένας ποιητής λέει αντίθετα. Μπορεί να έχει γράψει ένα κάρο ανοησίες. Να γράψει ένα. Ένα στίχο, όχι ένα ποίημα. Ένα στίχο να έχει γράψει καλό. Είναι ποιητής για πάντα. Και, μπορεί, και δεν έγραψε λέει ο Καρούζος ένα ποίημα, ούτε ένα στίχο καλό. Ο Εμπειρίκος. Όχι για τον Εμπειρίκο. Ναι, βέβαια. Αν κάνα, δεν το και αυτό μου έχει μείνει μέχρι τώρα, δηλαδή η όλη του αντίληψη. Και έτσι ήταν αυστηρός και με τον εαυτό του. Έτσι ήθελε, ήταν γενικά από ένα σημείο και πέρα, από τη δεκαετία του 80, δηλαδή η τελευταία δεκαετία της ζωής του, που είχε μια στροφή και με τη γλώσσα. Γιατί το άλλο, όλες. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό που είπατε τώρα για τη γλώσσα. Ότι εγώ έχω δει στα ποιήματά του ότι καταρχήν πλάθει λέξεις ο ίδιος. Και έχω δει και στα, σε αυτά που έχουν βγει από τις εκδόσεις Ίκαρος, στα άπαντά του, ότι δεν υπάρχει τονισμός. Δεν ξέρω αν βγει δεν υπάρχει κανένας τονισμός όμως. Όχι να υπάρχουν ψηλές δασίες και τα πάντα. Δεν υπάρχει οξία καθόλου. Ήταν επιλογή του αυτό, ξέρετε γιατί. Δεν υπάρχουν σημεία στίξης, δηλαδή μπορείς να διαβάσεις το ποίημα όπως θέλεις. Άλλοτε το κάνει, άλλοτε όχι. Ναι, κυρίως όμως έχω δει το κάνεις βασικά, πολλές περιπτώσεις. Βασικά ο Νίκος Καρούζος ήταν αλεξίθρησκος, πώς θα το πω, αλεξίθρησκος. Ήταν στο θέμα της γλώσσας. Και γι' αυτό είναι τόσο πλούσια η γλώσσα του. Είναι, ναι. Έχει, είναι δημοτική και ταυτόχρονα όμως εμπλουτίζεται με χίλια δύο άλλα στοιχεία. Ναι. Και από ένα σημείο και πέρα, το λέει καθαρά, δεν είμαι εγώ στη γλώσσα, η γλώσσα είναι σε μένα. Είναι, έχει μια και μέχρι και στο θάνατό του, σε ένα από τα σπαράγματα αυτά, τα επιθανάτια ας πούμε, θα πει σε ευχαριστώ Θεέ που μου έδωσε την ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα με τους τεράστιους χαβλιόδοντες. Δηλαδή και έχει μια αίσθηση της γλώσσας τρομακτική, αλλά έχει και μια αίσθηση των ορίων της γλώσσας. Όπως λέει κάπου ότι ορωματίζομαι το αόρατο και η φράση του Πάουλ Κλέε ότι εκείνο που πρέπει να ζωγραφίσεις είναι αυτό που δεν βλέπεις, έτσι, αυτό που δεν φαίνεται. Το αόρατο έτσι διαρκώς ήταν στο μετέχνιο ανάμεσα στη γλώσσα και στο άρρητο, το άφραστο. Το οποίο προσπαθούσε όμως να το... Διαρκώς, αλλά αν θέλεις ήταν μια αλληλοπεριχώρηση. Αυτό που υπάρχει και αυτό που δεν υπάρχει, αυτό που λέγεται και αυτό που δεν λέγεται. Η άποψή ήταν το αντίθετο του Βίτκενστάιν που έλεγε για ότι δεν μπορείς να μιλήσεις, καλύτερα να μην μιλήσεις για αυτά. Πιστεύω ότι προσπαθούσε πάντα να μιλήσει για αυτό που δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Και σε ένα... γιατί σε ένα ποίημά του που μιλάει για την διάδα της φρίκης ή της βεβαιότητας των Πλάτωνα και των Αριστοτέλη, σε αντιπαράθεση πάλι με τον α, παύλα, αυτό ο ίδιος το βάζει, έτσι, α, παύλα, ανόητο ίσου, κάνει μια κριτική, είναι και απόψη φιλοσοφική, ας πούμε, σε αυτό το μεταφυσικό διαχωρισμό, ανάμεσα σε αυτό, ανάμεσα στο όν και στο μειόν. Και, βέβαια, ο Πλάτωνας στο τέλος της σοφιστή, κάνει ο ίδιος την αυτοκριτική του πάνω σε αυτό το πράγμα και κάνει αυτό που λέει την πατροκτονία με τον Παρμενίδη που έλεγε, που είπε ότι είναι η οδός της δόξας και της πλάνης, της δοξασίας της πλάνης, η οδός του όντως και μόνο η οδός του όντως οδηγεί στην αλήθεια. Ο Νίκος Καρούζος ακριβώς είναι πολύ φιλοσοφικός, έτσι ασχολούνται πάντα με τη φιλοσοφία. Και για διαβάσει φιλοσοφία, δεν είναι έτσι, άλλα να το φιλοσοφήσουν. και τον απασχολούσαν όλοι. Αν θες, από την αρχαία φιλοσοφία, στην υπαρξιακή φιλοσοφία,
στον Νίτσε, πιο πριν στον Μάρξ. Σε όλα αυτά ήταν διαρκώς και το σκεφτόταν ξανά και ξανά. Και η σχέση με τη γλώσσα σαν ποιητή, γιατί γι' αυτό φυσικά, όπως το έλεγε και ο Μαλαρμέ, το έλεγε και ο ίδιος, η ποιήση γίνεται με λέξεις, δεν γίνεται με λέξεις, έτσι. Ναι. Ήταν πάντοτε, αλλά ήταν και πολλές φορές απεξαρθρώνει τις λέξεις, έτσι. Προσπαθεί πολλές φορές να αρθρώσει το άναρθρο, όπως θα πει, ας πούμε. Είναι και τον έλκυτο άναρθρο, ή όπως θα πει σε ένα από τα νέο δημοσιευμένα αγνοούμενα ποίηματά του, λέει ψάχνει τη φλόγα κάτω από το μηδέν. Φοβερό. Και ακριβώς αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Mm-hmm. Η φλόγα κάτω από το μηδέν. Αυτός είναι ο Ιησούς Αντιλίπους, όπως έτσι. Mm-hmm. Να είναι τη φλέγη εκεί κάτω. Παρόλο που φυσικά το έλεγε, ξέρω, το είχα γράψει και όταν πέθανε, το ξέρω ότι πεθαίνει στην ίδια ηλικία με τρεις μεγάλες μορφές. Που θαύμαζε και αγαπούσε πάντοτε. 64 χρονών πέθανε ο Ηράκλειτος, ο Ιωάννης Σεβαστιανός Μπαχ και ο Καρλ Μάρξ. Αυτοί οι τρεις. Και ο Νίκος Καρλούς. Του αγαπούσε πολύ. Και δεν ολοκλήρωσα πριν για το τέτοιο. Δηλαδή ακριβώς όπως ήταν αυτός, το έσκησε έτσι την Κωνσταντή. Και χάρη στην Εύα Μπέη το έχουμε έτσι. Να μάζεψε όλα τα κομματάκια Τα επανένωσε όλα και αποδέχτηκε τελικά. Φαντάζομαι ότι τις πάταξε κάτι φωνάρες. Βέβαια, διάβασα. Να δημοσιευθεί. Αλλά να, ναι, να ζήσει αυτό το ποίημα, το οποίο όντως πιστεύω και εγώ ότι είναι το μεγαλύτερο του. Mm-hmm. Αλλά δεν απλά, όπως έλεγα πριν, η Κωνσταντή του 1921, αν θέλεις, είναι και μια ελεγεία για τις χαμένες επαναστάσεις συνολικά και ένα όνειρο ότι θα ξαναγίνει, όπως λέει στο τέλος. Mm-hmm. Λένε ο ναύτης της Κωνσταντής και στην αγαπημένη του, mm-hmm. για την Άννα, που λέει θα ξαναγίνει. Mm-hmm. Αυτό και τελειώνει με τη φράση από τις πράξεις των Αποστόλων και την πρωτόγονη χριστιανική κομμούνα, ας πούμε, ότι όλα ήταν κοινά σε όλους τους τότες πρώτους χριστιανούς. Mm-hmm. Και τελειώνει με αυτό το πράγμα, γιατί την ίδια στιγμή που φτάνει στο όριο όχι απλά της γλώσσας ή της ζωής ή του είναι, αλλά στην απληψία και στην απόγνωση ο Νίκος, στο όριο ζωής και θανάτου, πάντοτε η ζωή είναι. Πρώτη. Όλο προσπαθεί να μεταμορφώσει. Και αυτό βάζει και ο στίχος του Εμπερίκους αυτό, το ξέρει, ας πούμε, κάνανε ίστρο τη ζωή στον φόβο του θανάτου. Mm-hmm. Ή όπως λέει σε ένα στίχο του Νίκος Καρούζος, ο θάνατος είναι ο φόβος, δεν είναι ο θάνατος. Και σε εκείνο. Το επίκορο, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Α, ναι, βέβαια. Και έχει σε ένα πεζό του κείμενο, για το οποίο έχω γράψει και εγώ και ο Άντι, ας πούμε, που πιάνει για τον Ηράκλειτο και τον Παρμενίδη. Mm-hmm. Μιλάει, πιάνει αυτό για την ζωή που δεν πεθαίνει και τον θάνατο που ζει. Ναι. Πάντα είναι εξαιρετικά διαλεκτικός ποιητής, όχι με τη χυδαία έννοια που καταδύσαν στην ελληνική λέξη διαλεκτική, έτσι, με οι ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι. Ναι. Ήταν πολύ πάντα, ζούσε στην αντίφαση. Ήταν ο ίδιος αντίφαση, ζούσε μέσα στην αντίφαση. Δεν ήθελε να αγνοήσει την αντίφαση, δεν ήθελε να ξεπεράσει ή να παρακάμψει την αντίφαση. Οραματιζόταν τη λύση της αντίφασης σε μια άλλη αντίφαση μετά, mm. αλλά δεν την απέφευγε. Γι' αυτό αγαπούσε έτσι τον Ηράκλειτο, έτσι, φοβερά, ας πούμε. Και όχι τον Παρμενίδη. Τον αναφέρει τον Παρμενίδη. Ωραία. Εκτός τον Παρμενίδη δεν υπάρχει φιλοσοφία. Αλλά και επαναλαμβάνω και σε αυτά τα μεγάλα θέματα της ανθρώπινης σκέψης, μίλαγε με τα λόγου γνώσεως. Γιατί ήξερε τι έλεγε, δεν έλεγε. Τι έλεγε, πάντα διάβαζε, πάντα παρακολουθούσε, πάντα συζητούσε. Δηλαδή ήταν μια απέραντη συζήτηση, όχι περί όνου σκιάς, αλλά κάθε φορά. Κάθε φορά έβγαινε με ένα πρόβλημα, κάθε φορά έβγαινε με ένα ερώτημα. Ακόμα και όταν ξάπλωνε το μεσημέρι να ξαπλωνε ή να ξεκουραστεί, ή όταν ακουγόταν το ραδιόφωνο ή ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, ή όταν τον κουβαλάγανε στο γήπεδο. Για να δει. Τίποτα το ανθρώπινο δεν του ήταν ξένο. Για να δημιουργηθεί. Θέλω να σα ρωτήσω τώρα κάτι. Είναι ένα πολύ μικρό του ποίημα. Θα σας ρωτήσω για δύο. Για ένα πολύ μικρό του ποίημα
και για στίχο από ένα το ποίημα. Το ένα, το πρώτο είναι αυτό το «Δεν σε βλέπω καλά απόψε, τι έχεις» και η απάντηση είναι «Ύπαρξη». Mm. Το οποίο είναι, ας πούμε, καταπληκτικό, δηλαδή σε μια φράση λέει τόσα πολλά. Και το άλλο, το, όχι ότι αυτό δεν το χαρακτηρίζω ως πολιτικό, αλλά υπάρχει μια άλλη φράση στο ποίημα του, νομίζω στις Βραχονισίδες, που μιλάει για την... λέει το, έχει τον εξής στίχο, το θέμα λέει δεν είναι η σοσιαλιστική ιδεολογία, αυτό λέει είναι το εύκολο. Η σοσιαλιστική ηθική είναι το δύσκολο. Ναι, είναι η σοσιαλιστική ψυχολογία, αυτό είναι το δύσκολο. Θέλω να μου πείτε και για τα δύο. Ας ξεκινήσουμε από το δεύτερο, για τη σοσιαλιστική ψυχολογία. Τι εννοούσε δηλαδή με αυτό, ας πούμε, ο Καρούζος? Ποια είναι η σοσιαλιστική ψυχολογία? Λοιπόν, τα δύο που αναφέρεις είναι δεμένα. Έτσι. Είναι δεμένα. Γιατί είναι πάλι η ενότητα του υπαρξιακού και του ιστορικού. Είναι το κέντρο. Δηλαδή, αν κανένας δει το υπαρξιακό χωρίς το ιστορικό ή το ιστορικό χωρίς το υπαρξιακό στον Καρούζο, έχει χάσει τον Καρούζο. Μιλάει για άλλα πράγματα. Το ιστορικό χωρίς και το υπαρξιακό, ας το αφήσουμε για τους σοσιαλιστικούς, τους εραστές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, έτσι και τα λοιπά. Δεν το αρέσει. Ή το υπαρξιακό χωρίς το ιστορικό, επίσης. Το πρώτο είναι σαφώς υπαρξιακό, έτσι. Γιατί ένας στοχαστής που πολύ τον επηρέασε ήταν ο Σέρεν Κίρκεγκορ, έτσι, ο Δανός. Και το θέμα της υπαρξιακής αγωνίας. Υπαρξιακή αγωνία, έτσι, με όλη τη σημασία της λέξης, που ακόμα και σε αυτόν τον κακό θεωρούμενο, σαν πατέρα του υπαρξιμού, ήταν πολύ περισσότερο, ήταν μια απίθανη αγωνία, ο Σέρα και αυτό. Ναι, ήταν. Λέγε, δεν το χωρίζει. Λέγε, κύριο, άτομο δεν είμαστε ακόμα για τον Κίρκεγκορ. Πρέπει να γίνουμε έτσι. Και σε αυτό δεν διαφέρει με ελεύθερη ατομικότητα που έλεγε ο Μάρξ, ότι αυτός είναι ο στόχος του κομμουνισμού. Ακόμα και στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο όταν έλεγε ότι η ελεύθερη ανάπτυξη του ενός είναι ο όρος για την ανάπτυξη, η ελεύθερη ανάπτυξη όλων. Ας τον κατηγορήσουμε για ατομικισμό ονομάτισης. Και από αυτήν την άποψη το θέμα της ύπαρξης με τη μοναδικότητα της κάθε ανθρώπινης ύπαρξης που δεν συνενώνεται από κάποια αφαίρεση. Όλοι είμαστε άνθρωποι, ξέρω, έχουμε κοινά βιολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Κοινή χαρακτηριστικά κοινού φίλου, κοινή σε αθωότητα, σε διαδοχή. Αυτές οι αφηρημένες ταυτότητες, όπως ο ίδιος ο Μάρξ το έλεγε στην έκτη θέση στο Φόιερμπαχ, είναι. Αυτό είναι λάθος, έχει κακό μεταφραστεί, καλώς είναι να μεταφραστεί σωστά. Είναι αυτό που κατοικεί σαν στοιχείο μέσα σου, στο μεμονωμένο άτομο. Λοιπόν, ο Κίρκεγκορ δεν ήταν για το μεμονωμένο άτομο. Ίσα-ίσα ήταν μια ολόκληρη διαδικασία και λέει σε ένα, στην έννοια της αγωνίας, μια και εδώ είναι το θέμα της ύπαρξης, ότι πάμε και μικρός εδώ να διαβάσουμε την εντύπωση ότι η αγωνία είναι η συμπαθητική αντιπάθεια και η αντιπαθητική συμπάθεια. Δηλαδή το συμπάσχην και ταυτόχρονα το αντίθετο με τον άλλο, τον πλησίον, και ταυτόχρονα επίσης το αντίθετο, έτσι. Μια αντιπάθεια για τον άλλον, όμως συμπάσχεις μαζί. Και αυτό είναι, έχω υπάρξει. Δεν είναι ότι κοίταζε τον εαυτό του καθρέφτη, δεν είχε ποτέ να αρκεστεί. Οπότε εκείνο και που τον απασχολούσε. Και χρησιμοποιεί και τα δύο, και η σοσιαλιστική ηθική και η σοσιαλιστική ψυχολογία, και αν θέλει και μέχρι το θανάτο. Δηλαδή, η σχέση με τον Καρούζο είναι ο τελευταίος χρόνος της ζωής του ουσιαστικά και λίγο πιο πριν. Ναι. Αλλά ο στενός καθημερινός δεσμός ήταν τελευταία. Στο χείλος του τάφου. Ναι. Λοιπόν, και το έλεγε και τότε, το έχει γράψει βέβαια, υπάρχει σε διάφορα και σε συνέντευξη, όχι πίσω κάπου, αλλά τον απασχολούσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Την, θεωρεί ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο κίνημα, στην πάλη για τη σοσιαλιστική χειραφέτηση, για αυτό που έλεγε μας, καθολική ανθρώπινη χειραφέτηση, κομμουνισμός. Ο ελευθεριακός κομμουνισμός. Δεν υπάρχει κομμουνισμός που να μην παραμονάται σε ελευθεριακός κομμουνισμός. Και δεν υπάρχει μαρξισμός για μένα χωρίς να είναι ελευθεριακός μαρξισμός. Αλλά η... Το κενό ποιο ήταν? Ορίστε, το πρόβλημα είναι ότι ακριβώς αυτό, ότι η επαναστατική πράξη και θεωρία πρέπει να αγγίξει το πρόβλημα της ύπαρξης. Σωστό είναι αυτό. Είναι πολύ δύσκολο όμως. Ακριβώς. Όταν λέει εδώ ψυχολογία, δεν τη λέει με την
τρέχουσα έννοια του όρου, με την ψυχή του ανθρώπου, έτσι. Την άβυσο που κουβαλάμε μέσα μας. Ο κάθε άνθρωπος. Και που είναι μοναδικό, δεν είναι το ίδιο με τους άλλους. Ναι, αυτό όμως δεν είναι δύσκολο. Και πιστεύει ότι αυτό το πράγμα δεν ήταν, δεν έχει λυθεί. Ναι, και δεν έχει λυθεί. Ναι. Και δεν έχει λυθεί, σαφώς. Ναι. Γι' αυτό να δεν είναι λύση ούτε ο Στίρνερ, το θύμα το αξίζει πραγματικά να εκδοθεί κανένας, είναι νομίζω ένας ήμουν στην αναρχία, κάπως έτσι λέγεται. Γιατί εκεί, και εκεί που μπαίνει η υποτροπία. Και από μια άποψη, αν θέλεις, ο εναγκαλισμός σου με το αναρχικό μου όραμα είχε περισσότερο να κάνει, αν εκεί θα μπορούσε να λυθεί η σχέση υπαρξιακού ιστορικού, που η μαρξιστική παράδοση όπως τη ζήσαμε ιστορικά στον 20ο αιώνα δεν το τα κατάφερε. Και αν μπορεί αυτό να γίνει από αυτήν την άποψη. Αυτό με απασχολούσε πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί να ξεκινούσαν όλα στον Καρούζο από το υπαρξιακό θέμα, ας πούμε. Έτσι. Ναι, μόνο που ξεκίνησε φυλακισμένος Αλεπονίτης. Ναι. Δηλαδή, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό το... Αν χωρίσουμε, την πατήσαμε, έτσι. Όχι μόνο για την κατανόηση του. Αυτό συμφωνώ πολύ με τον Καρούζο. Έτσι, ναι. Ναι. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι... Μπορεί να υπήρχε στο αρχικό μαρξικό όραμα. Πιστεύω ακόμα και στους Ρώσους επαναστάτες. Αυτό το θέμα που οι όλες περιπλοκές της ιστορίας και οι ήττες, επανάστασης, ψωγυρίσματα, χίλια δύο πράγματα το έβγαλαν από την άλλη ιστορία. Γιατί μην ξεχνάς ότι και οι Ρώσοι επαναστάτες έχουν από πίσω τους μια υπερτροφική ρωσική ιντελιγένσια, αυτή που θα φτιάξει έναν Ντοστογεύσκη, ας πούμε, πιο πριν. Καθώς έχεις μια στην Τσαρική Ρωσία μια πολύ ατροφική αστική τάξη. Καθυστερημένη, έχει μια υπαρτροπική γραφειοκρατική κρατική μηχανή με ίμια ασιατικά χαρακτηριστικά δεσποτισμού και εμφανίζεται η εκείνη εκεί στο 19ο αιώνα που εμφανίζεται πρώτα από τον Μπούσκιν σαν ποιητή με τους δαιμονισμένους ή τον Ιβάν Καραμάζοφ που πιστεύω ενσωματώνει όλες αυτές τις αντιφάσεις. Μια πνευματική διάσταση η οποία όμως βρίσκει τις δυνατότητες να συνδέσει αυτό το... Βλέπει το υπαρξιακό και το ιστορικό, έτσι, αν δει κανένας, ας πούμε, την αφήγηση του μεγάλου ιεροεξεταστή, από τον Ιβάν Καραμάζοφ, καταλαβαίνει ότι καθόλου τυχαία εκείνη η επαναστατική αντιναζιστική οργάνωση Γερμανών φοιτητών της διαδοχής που δολοφονήθηκε, που αποκεφαλίστηκε, συγγνώμη, από τους Ναζί, όταν τους συλλάβανε, αυτό ονομάστηκε το Λευκό Ρόδο, έτσι. Που ήταν 24 εκεί τα δύο αδέρφια, ο ένας ορθόδοξος, ο Σμόλος, τον άγιασαν η εκκλησία. Και οι λοιποί πήραν τη σκηνή από το Λευκό Ρόδο που έχει στο Μεγάλο Εξεταστή, ο Ιβάνος Καραμάζοφ. Υπάρχει μια υπόγεια έτσι συζήτηση ανάμεσα σε αυτούς που το βάσανο της ύπαρξης ως ύπαρξης. Τους απασχόλησε και το ιστορικό. Ο Ντοστογεύσκη ήταν, και με αδιαφορώ για τα ήταν βάλει στην ταμπέλα του σλαβόφιλου, του αντιδραστικού θρησκευόκολητου, αλλά άθεο, ό,τι θες μπορείς να το πεις. Αλλά υπήρχε μια τέτοια ολόκληρη ιντελιγένσια χωρίς την οποία, αν θέλεις, ήταν ο πρόλογος σε ένα άλλο πνευματικό επίπεδο του έπους και της τραγωδίας που θα ακολουθήσει μετά το 17. Και αυτό το πήγε ο Νίκος. Πάρα πολύ και τον απασχολούσε και βλέπει ένα μεγάλο κενό. Και αν θες μην πω τώρα ότι μετά το 24 και τα λοιπά δεν ασχολείται κανένας ή θεωρείται ότι ξέρω, η σχολή της Φραγκφούρτης που είναι εκτός της καθημερινής πρακτικής να αλλάξει στον κόσμο. Μπορείς να καλύπτει αυτό το κενό. Δεν το καλύψαν ούτε αυτοί φυσικά. Εντάξει, προσπαθήθηκε βέβαια όντως. Όχι, επιχειρήθηκε. Πιστεύω για ορισμένους που τους τοποθετούν κακώς κατά τη γνώμη μου στη σχολή της Φραγκφούρτης. Μου βάλει τον Μπένιαμιν. Ο Ernst Bloch. Δεν του τοποθετώ με το ίδιο με τον Χορχάιμερ. Δεν ήταν και τόσο μέσα στην Ελλάδα. Δεν ήταν εκεί πέρα. Οι άλλοι ήταν. Δηλαδή ο Δόλιος ο Μπλοχ μέχρι τα σχεδόν στα 90 ήταν και κατέβαινε με τον Ρούντι Ντούσκε στις διαδηλώσεις. Α πούμε για το Βιετνάμ στο Βερολίνο. Ή ο Μπένιαμιν, γνωστή ιστορία. Δεν μπορούσα ποτέ μου να καταλάβω ειλικρινά. Α πούμε γιατί εγώ είμαι η γενιά του Μάη του 68.
που διαβάζαμε τον Μπέγκεμιν, όπως διαβάζαμε ξέρω, τον Τζε Γκεβάρα, τον Τρότσκι, τον Μάουερ, όλους αυτούς. Ήταν ένα μέρος επαναστατικής φιλολογίας που είχαμε και χούντα, το διαβάζαμε και είχαμε, ξέραμε ξένη γλώσσα, γιατί δεν είχαμε μεταφραστεί αυτά τότε. Εκεί πέρα για μας ήταν ένας από τους επαναστάτες στοχαστές. Και όταν έβλεπα στα τέλη του 20ου αιώνα να γίνεται ο μελαγχολική ψυχούλα, ας πούμε, και να γίνεται ο κάθε λογοτέχνης και τέτοια που νομίζει και αποεπαναστατικοποιεί το, ξεχνάει ότι είναι αυτός που έγραψε την στέση στην έννοια της ιστορίας. Και τα λες, όχι, αυτοί ήταν επαναστάτες. Εντάξει, και αν θέλεις, μια, αυτή είναι στην κατεύθυνση που μπαίνει για τον Μπλοχ που αναφέραμε για να καλυφθεί αυτό το κενό. Και ενώ αυτό το πράγμα, το κενό πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα δεκαετία, τέλη δεκαετία του 20 και πέρα που αρχίζει, αλλά ανάπερα πριν τη ρώσικη ιντελιγέντσια, αλλά αν δεις τη γερμανική κανένας, ιδιαίτερα η γερμανοεβραϊκή ιντελιγέντσια, γύρω στο 17, στη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και το 17, ότι αυτό το πράγμα και εκεί υπάρχει, φοβερά έντονο σε όλους αυτούς ή υπάρχει σε ένα πολύ μεγάλο και παραξηγημένο παιχνίδια, αλλά τι μεγαλοφία στην λογοτεχνία, το Φραντς Κάφκα. Ο Κάφκα είναι γνωστό ότι ήταν και με τους αναρχικούς κύκλους είχε μπει και στους μαρξιστικούς κύκλους είχε μπει στην Πράγα και ακόμα και με τους ιανιστικούς ένα διάστημα, αλλά γενικά δεν είναι, ο Κάφκα χωρίς την ιστορία δεν υπάρχει, έτσι. Δεν υπάρχει κανένας χωρίς την ιστορία. Χωρίς την ιστορία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι, δηλαδή εγώ θεωρούσα πάντοτε ότι είναι μια νοησία και αντίφαση της όρης αυτό που είχε λεχθεί στη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα, η πίεση του ιδιωτικού οράματος. Δεν μπορεί να έχει όραμα και να είναι ιδιωτικό. Ναι, τι είναι αυτό το ιδιωτικό όραμα, ναι, δεν υπάρχει. Αυτό που λέμε όλοι υπάρχει και σε ένα είδο από αυτά τα καινούργια δημοσιευμένα ποίηματα του Νίκου Καρούζου σαν στίχος. Ο ιδιώτης και το βάζει το ιδιό, ας πούμε, ναι, ναι, ναι. Το ηλίθιος, ας πούμε. Το δεν είναι, γι' αυτό ήταν μοναδικά η ηλίθιότητα αυτό το πράγμα, δεν είχε... Και δεν μπορούσε πολλούς, παρόλο που ήταν, ήξερε, ιδιαίτερα τους εφεριάζοντες, όχι τόσο τους εφεριάζοντες. Ο Σεφέρης απλώς του την έδινε με τον εγωισμό του, έτσι που είχε, δηλαδή ήταν τρομακτικό. Δηλαδή τα δύο αντίθετα παραδείγματα, αυτό το έχει πει με τον Σαχτούρης, αλλά είχε πολύ πολλά φίλους ο Νίκο, έτσι. Και γράψα πολύ ωραίο βήμα για τον Καρούζο, πριν πεθάνει. Ήταν όχι εκεί που αφού πέθανε. Για τους κατσιμπαλίδες και όλη αυτή την προσπάθεια, ας πούμε, θα φτύνει ο Νίκος Καρούζος. Τελείως. Και φτιάχτηκε όλος ο μύθος του Σεφέρη. Λοιπόν, είχαν πηγαίνει όλα αυτοί οι νέοι ποιητές, ωστόσο αυτού ήρθα να περιγράφει. Πήγαιναν στο Σεφέρι εκεί που έμενε κάτω στο Ριζά του Λυκαμιτού, με τα ποιηματά τους, να διαβάσουν, δεν έλεγε ποτέ κουβέντα. Καλή, κακή, τίποτα, ας πούμε. Ή καμιά φορά έστειλε μια κάρτα, πήρα τη συλλογή σας, να πει έστω κακή κουβέντα. Να απαντήσει τέλος. Να απαντήσει, τίποτα. Εγώ, ο Νίκος είχε γινόταν παπόρια, ας πούμε, το πράγμα. Ο Εμπειρίκος ήταν το άκρο αντίθετο, εκστασιαζόταν και μάλιστα ειλικρινός. Με όποιον του διάβαζε ένα ποίημα, αχ τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία. Καλύτερο αυτό, πάντως, προτιμότερο. Ναι, ήταν έφυγε, τον εψαχτούρης αυτό, το καταθέτει. Αλλά είναι, το έχει επιβεβαιώσει και ο Κακραβάτος βέβαια, ότι το ίδιο γινότανε, πηγαίνανε. Πέσω άστε, αλλά και υπήρχε μια πικρία και στον Νίκο έτσι για αυτή τη στάση όλο αυτό. Αλλά με άλλους αυτής της γενιάς θα πήγαινε καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο. Ας πούμε τον Νίκο Γκάτσο. Ιδιαίτερα με αυτό το πράγμα ότι ο Γκάτσος όπως και ο Νίκος θεωρούσε ματιώτης ματιωτήτων τώρα της στεροφημίας και αυτά τα πράγματα. Και όταν ήταν ο Οδυσσέας Ελίτης στην Γαλλία και αλληλογραφούσε με τον Γκάτσο, ο Γκάτσος σου στέλνει σε ένα τέτοιο, κοίταξε λέει ο Οδυσσέα, εγώ διαβάζω τα γράμματα σου, τα χαίρομαι όταν που τα στέλνεις και τα λοιπά. Έπρεπε να σκύρω, τι να μαζεύω εκεί πέρα. Οπότε μην κάθεσαι να πούμε και κάνεις. Δεν του ξανά γραμμούμε. Ποτέ. Του Νίκου του έρεσε αυτό. Μπορεί καλά είναι και τώρα. Ο άλλος γράφει για την αιωνιότητα μετά. Δεν μπορεί να αφαιθεί ρε παιδί μου να πει αυτό ρε φιλάρα τι γίνεσαι, πώς πας εκεί πέρα. Τι κάνεις, αλλά είσαι δηλαδή, πάντα από το μάτι ενός λογοκριτή και προπαντός του λογοκριτή που λέγεται κριτικός. Και μεταθανάτης κριτικός, πράγμα που είναι χειρότερη. Υπήρχε, ο Καρούσος πάντως ήταν, δεν είχε παίξει τον ρόλο, ήταν και κριτικός.
Έχει γράψει κάποια πράγματα. Είχε γράψει κάτι λίγα. Κάτι λίγα. Πώς τα βλέπετε αυτά? Κοίταξε, περισσότερο προφορικά ήταν εύστοχος κριτικός, έτσι. Διατηρώντας πάντοτε αυτή την αρχή που είπαμε και πιο πριν, ότι γι' αυτό να αν τράψε ένα καλό στίχο, είσαι πολύ καλός. Αλλά από εκεί και πέρα φυσικά αγαπούσε περισσότερο αυτούς που δεν γράφανε ένα καλό στίχο, αλλά καλά, σύμπρο, τέτοια, ναι, δηλαδή ναι. Το Μήτρος Αχτούρη αγαπούσε ιδιαίτερος, έτσι, κι όλος είναι μεγάλος ποιητής. Και με τον Κατσαρό μου έλεγε, λυγήθηκε την ιστορία του Μήτρου, που είχα μάθει τι έκανε ο Μιχάλης Κατσαρός μόλις το διαγράψανε το κόμμα στην Αθήνα. Που βδίθηκε. Βδίθηκε. Έβγαλε όλα αυτά. Και έμεινε ξεβράκωτος. Όταν του βγάλω πήρα την κομματική ταυτότητα. Και τον πήρε στο μυαλό. Τον χωρούσε στο Θησίο έτσι. Και την έδωσε. Και την έδωσε. Η Σαδουκέι. Ναι. Σαδουκέι που έλεγε ο ίδιος. Αυτά ήταν η όλη εκκοινική εποχή. Γιατί έχουν γραφτεί. Είχε γράψει ο Κατσαρός ένα ποίημα νομίζω που τους κοροϊδεύει όλους. Νομίζω και τον Νίκο. Ήταν η όλη αρχή δεκαετία του 50 εκεί πέρα. Που υπήρχαν ακόμα λογοτεχνικά καφενεία, τώρα μαζεύονται λογοτεχνικές κλίκες, ας πούμε. Είναι ένα... Και όπου γινόταν απίθανη συζήτηση και καυγάδες και τα ρέστα. Ήταν αυστηρός κριτής ο Νίκος, μπορώ να πω. Δηλαδή, ήταν γενναιόδωρος, πάρα πολύ, ιδιαίτερα στους νέους. Πολύ γενναιόδωρος, ήταν πολύ ευγενικός, δεν έλεγε ποτέ κακή κουβέντα. Δηλαδή, δεν ήθελα να πληγώσει τον άλλο. Είχε σε κρίξει το εκεί, οπότε καλύτερα να. Είσαι να μακριά. Μένα δεν υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά έλεγε, δηλαδή ιδιαίτερα εκείνο που τον δαιμόνιζε εκεί κοντά, γιατί όπως σου είπα, ο δεσμός είναι κυρίως 89-90 με εμένα. Αυτή η μόδα του μεταμοντερνισμού. Τι αηδία είναι αυτό ο μεταμοντερνισμός, δηλαδή. Τι χαχαχού και χαχαχα. Και ήταν μια λογοτέχνη τότε εκεί, καημένη ήταν το γιατί. Η οποία του βοήθηκε και δεν κακή. Δεν θα το πω. Η οποία και κάτι βοήθηκε και το μαγείρεμα. Λέει αυτή νομίζω ότι είναι μεταμοντέρνα, λέει άντερα. Ναι. Κοίταξε να δεις, θα το κάνω. Τι φωνάζει. Για ένα εδώ, λέει, πώς θα χαρακτηρίζεις την ποιησή μου. Είμαι φυσικά μεταμοντέρνα. Κάνουμε ένα γέλιο και οι δύο, η κοπέλα να πούμε, δεν τα χάσε, να πούμε, τι πάντα αυτή εδώ πέρα. Ήταν λιγάκι στημένο, δεν έπρεπε να το κάνουμε, αλλά έγινε έτσι. Συχαινόταν η λέξη μεταμοντερνισμός ή κάτι τέτοιο. Μα είχε νομίζω κάπου είχε γράψει και για το φουτουρισμό, ότι είχε θέμα και όλο αυτό το κίνημα, ότι δεν είναι τίποτα, ας πούμε. Κάτι είχαν διαβάσει μια κριτική και για το κίνημα, τα ξέρω και τα λοιπά. Στα πεζά του έχει αρκετά πράγματα. Αλλά ο ίδιος δεν θεωρούσε ποτέ αυτό το κριτικό με αυτή την έννοια. Έλεγε την κριτική του άποψη για ό,τι θέλεις. Για καλλιτέχνες, για λάτρευε τη μουσική. Έτσι. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μεγάλη... Δεν έχει πει και στη συνέντευξή του ότι εντάξει, είχε μια κλασική παιδιά, άκουγε κλασικά, αλλά έλεγε ο ίδιος ότι άκουγε μέχρι και πανκ και η μουσική δεν χωρίζεται. Και μάλιστα είχε πει ότι όλα λένε σε μια μουσική ροπή στον κόσμο. Δηλαδή τη μουσική την είχε πολύ ψηλά. Έχει γράψει πόσα ποίηματα για τον Μπαχ, ας πούμε. Μπαχ, Μάλερ, Βάγνερ. Ο Μπαχ είναι ο αγαπημένος. Μπαχ, ναι. Ο Μάλερ επίσης. Έχει πολλές φορές, αλλά Μπαχ είναι. Ιωάννης Σεβαστιανός είναι διαρκώς. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει δηλαδή και με αυτή την ορθόδοξη παράδοση, τη χριστιανική μάλλον που κουβαλούσε μέσα του, έτσι. Κοίταξε, έχει να κάνει με τη χριστιανική παράδοση, ανεξάρτητα από το Λουθερανό ή το τι είναι ομολογία που λένε στην Ιουδική, που ένας αυτός και άλλος όχι. Έχει με το αυτό και ένα αγωνιώδη χριστιανισμό που υπάρχει μέσα στον Μπαχ. Υπάρχει κάτι το αβυσαλαίο στον Μπαχ, όπως και στον Καρούζο. Και αυτό τον τραγούσε, δηλαδή είναι, πάντα πιστεύω ότι είναι ο μέγιστος, έτσι από αυτό, εντάξει, με φάω μια σφαγιάρα από το υπερπέρα να τον κάνω. Γιατί είναι ανοησία στην τέχνη έτσι, να αρχίσεις να βγάζεις μια μεζούρα και λες ο μεγάλος, ο μέγιστος, ο μικρός. Ναι. Ας μείνουμε σε αυτό ακόμα και όπως με ένα στίχο, με μια μουσική φράση. Δεν μπορείς να. Με μια πινελιά, με ένα γλυπτό, με κάτι. Σωστό. Μπορεί να γίνει. Γιατί είναι. Εκεί πέρα είναι που γίνεται όραμα το αθέατο. Πολλές φορές και χωρίς την πρόθεσή σου. Γιατί. Συμφωνούσαμε, γιατί εντάξει, η αγάπη του Τρότσκι υπήρχε έτσι πάντα. Ναι. Εξού γι' αυτό δεν έγινε από προσωπική φιλία σε μένα.
που έγραψε το τελευταίο του ποίημα για το αφιέρωσε. Mm-hmm. Ήταν πάντοτε τον, δηλαδή και γι' αυτό δεν το έχουν βάλει και στην Ελληνική ποτέ. Έτσι, ήτανε, και μετά από τη χριστιανική φάση, δηλαδή. Δεν μιλάω μόνο για δεκαετία του 50, για μετά. Ναι, πρώτα δηλαδή μπορούσε να χωνέψει τον μοντερνισμό του, mm-hmm. που ήταν πάντοτε σε αυτό. Και το δεύτερο ήταν αντισταλινικό το ποίημα. Δεν υπέφερε τον πατέρα, δεν είπε κανένα πρόβλημα. Και όχι σαν άτομο, σαν εκείνο, σαν την έκφραση μιας γραφειοκρατίας που έπνιξε και που πραγματικά εκείνη διαιώνησε αυτό το χάσμα μέσα στον ίδιο το κίνημα που παλεύει για τον κομμουνισμό, πως συνδέεις, πως συνθέτεις, ότι πραγματικά η ελεύθερη ανάπτυξη όλων δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ελεύθερη ανάπτυξη της ύπαρξης του καθενός και της καθεμιάς. Αυτό το κλασικό θέμα στον Καρούζο προσπαθεί να τα συνδυάσει. Ναι, αυτό είναι αυτή τη βασική αρχή του κομμουνιστικού μανιφέστου. Είναι. Η πρώτη τελευταία φράση πριν την αναστάσιμη προλετάρια όλου του κόσμου ενωθείτε. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι που... και είναι ένα υπάρξιο πρόβλημα και τώρα. Ναι, δηλαδή δεν είναι κάτι... Καλά, αυτό δεν νομίζω ότι θα σταματήσει. Ή σε κοροϊδεύουν οι στρατευμένοι, γιατί μα τι ασχολείσαι τώρα. Αυτά, είναι, θεωρείται ότι ένας που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο κίνημα, δεν πρέπει να ασχολείται με την τέχνη, δεν μπορεί να αγωνιά, δεν μπορεί να κοιτάζει τι γίνεται με το θάνατο. Γιατί μπορεί να... τα έχει λύσει όλα μέσα, ας πούμε, τη. Ναι, αφού είσαι ταμένο, είσαι συγγραμμή στο κόμμα ή στην ομάδα σου ή και στην αναρχία που θέλει. Ναι, καλά είναι, έτοιμα, κανένα δεν τα λύνει όλα. Ναι, αυτά είναι ανοησίες. Σωστό. Το τέτοιο, αν θέλετε, η μεγάλη δύναμη του Καρούζου ήταν πάντοτε ρωτούσε. Όπως ένα αντιπροτελευταίο ποίημα, το τελευταίο του ποίημα, το πρωί, η διαρώτηση ωμέγα. Έχει βάλει τίτλο και τελειώνει «Έρημος είμαι και ανάβολη χναρά και θλίψεως». Mm-hmm. Έτσι, αυτό ήταν. Γιατί είχε μια φοβερή ερημιά. Είναι πολύ ερημικός. Ένας ασκητής μες στην Αθήνα από πολλές φορές. Αλλά όπως έλεγε από αυτό το υπόγειο, από αυτό ήταν το υπερό που πήγε όλη την Ελλάδα, ας πούμε. Και ένωνε όλες τις... Δηλαδή, ότι αυτή η χώρα στην νεωτερική της φάση, ας πούμε, στις τελευταίες αιώνες. Δεν έβαλε κανένα μεγάλο φιλόσοφο, αλλά έβαλε πολύ μεγάλους ποιητές που κάνουν και τη δουλειά του φιλόσοφου. Σωστό γι' αυτό. Με το πρώτο, πέρα από τα πολιτικά μου δοκίμια που δημοσιεύω σε αυτό το χώρο, είναι το Σολομός και Χέγγελ, mm-hmm. και το αφιερώνω στον Νίκο Καρούζο. Έτσι άρχισε και η φιλία του. Μετά από το φεστιβάλ του Σφυγμού, ειδωθήκαμε και του το έδωσα το κείμενο που δημοσιεύτηκε πρώτα στην Πάτρα. Από το Σκατσί, από το Συμποσιοποίησης. Και ήταν για τη Λάτρα του Σολομών, δεν υπάρχει θέμα. Και τον Παπαδιαμάντη επίσης. Και τον Παπαδιαμάντη, ναι. Είναι, αλλά είναι η... Ο Σολομός ήταν και έτσι ήταν... Δεν νομίζω ότι κανένας άλλος έχει διαβάσει όλο το Χέγγελ στην Ελλάδα από τον καιρό του Σολομού ή τουλάχιστον όπως το διάβασε ο Σολομός. Όλο. Και κράτησε σημειώσεις από όλο στα αυτόγραφα. Mm. Η Σπινόζα, όπως το έκανε, ή τον Μαρσίλιο Φιτσίνο και τους αναγεννησιακούς φιλόσοφους. Ήταν ποιητής. Δεν έχουμε φιλόσοφο τέλειο. Ναι. Και ο Καρούζος επίσης ήταν φιλόσοφος, αλλά ποιητής. Ποιητής, ναι. Δεν έγραφε το κείμενο, όπως όταν έγινε. Δηλαδή, αλλά ήταν μέσα στο συνολικό έτσι φούρνο αυτό. Ναι. Που όλα τα έλειωνε μέσα, στην ψυκάμινο της ποιησής του. Και μέσα αυτές τις αντιφάσεις που είναι χαρακτήριζαν. Χωρίς αντίφαση δεν υπάρχει ζωή. Δεν, σωστό είναι. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι βασανιστικές. Τα άλλα είναι ισοελεκτρική γραμμή που σαν γιατρός ξέρω ότι είναι η στιγμή του θανάτου. Δηλαδή στο ηλεκτρικό κεφαλαίο, στο ηλεκτρικό διαγράμμα, την γραμμή έτσι. Αντίο. Λοιπόν... Τώρα νομίζω ότι έφτασα στην τελευταία ερώτηση. Καλά, ο Καρούζος κομματικά στρατευμένος δεν ήταν, ας πούμε, όπως υπήρξαν άλλοι ποιητές. Εσείς πιστεύετε ότι ήταν πολιτική η ποίησή του ακόμα και όταν φαινόταν υπαρξιακή, μεταφυσική ή και ερωτική, γιατί είχε πολλά ποίηματα, ας πούμε, ερωτικά, αφαιρωμένα, ξέρω, στον έρωτα, φαινόταν. Τελικά μέσα από όλα αυτό ήθελα να βάλει... Ο Νίκος Καρούζος λάτρευε τις γυναίκες, ναι. Φαίνεται και από τα ποίηματα. Είσαι ένα πράγμα που του είπα μία αστεία ή σοβαρά, για μένα σοβαρό τέλος πάντων, αλλά είχε είναι αστείο, του λέω τρία πράγματα είναι τα πιο ωραία πλάσματα του Θεού.
οι γάτες, η θάλασσα και οι γυναίκες. Λέω, εξαρτάται από την ηλικία. Μικρός σωστό. Τις γάτες, μεγαλύτερο στις γυναίκες και έντε τη θάλασσα. Αλλά, όχι, αυτό δεν υπάρχει. Είναι ερωτικότατος ποιητής ήταν από κάθε άποψη. Ξέρω για τον αγαπούσε και ο Πυρίκος από πολλές πλευρές. Είχαν κοινά. Αλλά, ναι, πιστεύω ότι είναι πολιτικός ποιητής. Εξαρτάται πώς ορίζει κανείς την πολιτική. Αν η πολιτική είναι μια επιμέρους πρακτική διευθέτησης ή διαχείρισης για τον τρόπο διακυβέρνησης της κοινωνίας, δεν λέω μιας χώρας, αυτό δεν είναι πολιτική, αυτό είναι η αστική πολιτική. Αν παλεύεις για την επαναστατική πολιτική της χειραφέτησης και μάλιστα σε πλανητική κλίμακα και αυτό κινεί και τις αγωνίες σου και τους φόβους σου και τις ελπίδες σου και τις αποτυχίες σου και τις επιτυχίες σου, την ήττα σου και την νίκη που ελπίζεις για όλους και όχι μονάχα για τον εαυτό σου, τότε και το πιο προσωπικό, το πιο ερωτικό, το πιο απελπισμένο ή το πιο αισιόδοξο ποίημα ή το πιο λυρικό είναι πολιτική ποίηση. Ήταν πολιτικός ποιητής ο Καρούζας, όπως ήταν πολιτικός ποιητής ο Χέλντερλιν ή ο Διονύσιος Σολομός. Ναι. Είμαι απόλυτα σίγουρος. Ωραία. Κύριε Μιχάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά.